πληθυστήρωση. Κινούμενη σε αυτή τη γραμμή, από τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, εθελοντές της οργάνωσής μας παρουσίασαν το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ακολουθώντας ένα τετράποδο φύλλο σε 1.200 μαθητές, 11 σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Φυτεύοντας το σπόρο μιας διαφορετικής αντίληψης και αντιμετώπισης των ζώων, από τη νέα γενιά, η οποία αποτελεί και τη μοναδική τους ελπίδα για ένα μέλλον χωρίς εγκαταλείψη και κακοποίηση, αλλά αρμονική συνύπαρξη μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, περισυνελέγησαν από εθελοντές μας, σε συνεργασία με την τοπική φυλοζωική οργάνωση Ελλάδα, 135 σκυλιά από τη βιομηχανική ζώνη Δυτικής Αχαΐας, αλλά και χωριά της περιφέρειας, τα οποία στηρώθηκαν, εμβολιάστηκαν και σημάνθηκαν από εθελοντές Έλληνες κτηνιάτρους, με επικεφαλής τον κτηνίατρο της οργάνωσής μας, Χρήστο Πτενά, και τους συνεργάτες μας Θεόδωρο Μπαμπλένη, Λάζαρο Καρνάσιο, Νικόλαο Παπαθεοδόρου.